κρίσιμος παράγοντας για να ξεπεράσουμε την κρίση είναι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα υποδομών, δημόσιο και ιδιωτικό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, διαβεβαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον όλων και όχι των λίγων, όπως είπε. Περιγράφοντας τους βασικούς άξονες της πολιτικής που θα εφαρμόσει η ηγεσία του Υπουργείου, κατά την ομιλία του στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων, ο κ. Καραμαλής επισήμανε ότι τα μεγάλα έργα για μας δεν είναι εργαλεία υφαρπαγής ψήφων, ούτε εντυπωσιασμού και λαϊκισμού, αλλά έργα ανάπτυξης. Ιδιαίτερο βάρος όμως δίνουμε και στις θεσμικές τροποποιήσεις. Το είχαμε πει σαν αντιπολίτευση, το λέμε και τώρα. Δεν μας νοιάζει να ξεριζώσουμε τα πάντα. Δεν θα αλλάξουμε τους νόμους 44-12 και 44-13. Θα τους βελτιώσουμε με μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως, για παράδειγμα, τη δυνατότητα επίβλεψης δημοσίων έργων εκεί που πρέπει από ιδιωτικές εταιρείες. Τις μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για μεγάλα έργα. Και επιπλέον θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημοπράτησης έργων με καινοτόμες προτάσεις. Μας ενδιαφέρουν οι ουσιώδεις καινοτομίες, τα νέα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να αξιοποιήσουμε επιτέλους ιδέες και λύσεις δοκιμασμένες στο εξωτερικό, διότι σε αυτή τη χώρα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ανακαλύπτουμε το τροχό. Μεγάλη σημασία δίνουμε στην προετοιμασία μελετών, οι οποίες μπορεί και αυτές να ελέγχονται από ιδιώτες και έτσι θα εξοικονομήσουμε τεράστιο χρόνο. Έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε παρατηρητήριο απολωτριώσεων όπου να συγκεντρώνονται κριτήρια, τιμές, συνθήκες, διαδικασία και παρακολούθηση όλων των απολωτριώσεων στη χώρα. Παράλληλα θα υλοποιήσουμε κάτι που συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, το Μητρό Έργων, που είναι και πρόταση του ΤΕΕ. Η πολιτεία θα μπορεί να ξέρει, για παράδειγμα, τα έργα αρμοδιότητα σε κάθε φορέα, αναδήμο, αναπεριφέρεια ή εταιρεία του δημοσίου, και ποιος έχει την ευθύνη για τη συντήρησή τους. Αλλά και στο τομέα των μεταφορών είναι τα πολλά τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε. Πρωταρχικό ρόλο έχει η επένδυση στις συνδυασμένες μεταφορές, ώστε να ανάγουμε το Πειραιά, να αναγάγουμε το Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης ως πύλες εισόδου. Το σιδηροδρομικό δίκτυο θα επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με το Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην κεντρική Ευρώπη.